Ξαναγυρίζω λοιπόν. Ο Θεός έκανε τον άνδρα, τον άνθρωπο, άρσεν και φίλη. Κοιτάξτε τι λέγει. Επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο. Άρσεν και φίλη. Επίησεν αυτούς. Τώρα βάζει ένα πληθυντικό. Αυτούς. Ξέρετε τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να πει ότι ο άνθρωπος, όταν ο Θεός τον έκανε άρσεν και φίλη, αν το παίρναμε έτσι, κοιτάξτε να δείτε τη διατύπωση, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον άρσεν και φίλη, τότε θα πιστεύαμε ότι ο ένας άνθρωπος θα ήταν άρσεν και φίλη. Αυτό που λέμε αρσενικοθήλικος. Άρσεν και φίλη. Δεν λέει αυτό. Λέγει ότι αυτούς, που σημαίνει άλλος είναι ο άντρας και άλλη είναι η γυναίκα. Θα μου πείτε, θα υπήρχε η περίπτωση να είναι το ίδιο πρόσωπο άρσεν και θήλη? Το συναντούμε αυτό στα φυτά. Τα λεγόμενα, από τη φυτολογία θα το ξέρετε, τα λεγόμενα θερυπίν ομόκλινα φυτά. Όχι δίκλινα, αλλά ομόκλινα φυτά. Στο λουλούδι μέσα, στο ένα λουλούδι, στο ένα μόνο λουλούδι, υπάρχουν και τα αρσενικά χαρακτηριστικά και τα θηλυκά χαρακτηριστικά στο ένα και μόνο λουλούδι. Σας θυμίζω από τη φυτολογία, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον ύπερο και την οθήκη, έχουμε, θα λέγαμε, το θηλυκό μέρος του φυτού. Όταν έχουμε τους τίμονες και την γύρη, έχουμε το αρσενικό μέρος του φυτού. Το ίδιο λοιπόν φυτό φέρει και τα δύο. Αλλά ενώ στο φυτό υπάρχουν και τα δύο, στον άνθρωπο δεν υπάρχει αυτό. Γιατί άραγε δεν υπάρχει? Εδώ θα δείτε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί ο Θεός έκανε τα δύο φύλλα χωριστά για να θεσμοθετήσει τον γάμον, εν όψη βεβαίως της πτώσεως, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, αλλά διότι θα ήθελε ο Θεός με τον τρόπον αυτόν να δημιουργήσει ανάμεσα σε δυο ανθρώπους αυτό που λέγεται κοινωνία αγάπης. Διότι αν στον κάθε άνθρωπο υπήρχε μία αυτοτέλεια να γεννά, τότε ο κάθε άνθρωπος θα ήταν μόνος του. Αλλά όταν δημιουργείται η ανάγκη να υπάρξουν δύο άνθρωποι για να έρθει ένας τρίτος άνθρωπος στον κόσμο, αυτό γεννάει το αίσθημα της κοινωνίας, της αγάπης. Πόσο μεγάλο είναι αυτό? Να σας πω πόσο μεγάλο είναι αυτό. Αυτό βεβαίως δεν είναι το μοναδικό μέσα στη δημιουργία του ανθρώπου, αλλά εν διάφτη περιπτώσει είναι πάρα πολύ χτυπητό. Ο άνθρωπος από την κοινωνία του μέσα στο γάμο έπρεπε να έχει μία αναγωγή, να ανεβεί σε μια άλλη κοινωνία, στην κοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό το λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, όχι ο λιγότερο και στην Καινή Διαθήκη, αναφέρεται ότι ο Θεός είναι ο νυμφίος, ο γαμπρός, και ο λαός του, ο Ισραήλ, είναι η νύμφη. Καθημάς η Εκκλησία. Δηλαδή η Εκκλησία είναι η νύμφη, ο Χριστός είναι ο νυμφίος. Θυμηθείτε την παραβολή των 10 παρθένων. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, που λέγει ετοιμαστείτε να τον προϋπαντήσετε. Και όπως η Εκκλησία μας θαυμάσια κινείται τις πρώτες τρεις ημέρες της εβδομάδος, της Μεγάλης Εβδομάδος, με το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Ποιος νυμφίος? Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Γιατί αυτοί οι σχέσεις? Γιατί είναι σχέσεις αγάπης, σχέσεις κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο λέγει και ο Απόστολος Παύλος ότι το μυστήριο του γάμου, ότι αναφέρεται στο μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, το οποίο είναι και το μέγα μυστήριο. Εγώ δεν λέγω
ότι το μυστήριο τούτο μέγα εστί, είναι μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Τύπος δε αυτού του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας είναι η ένωση στον ανθρώπινο γάμο ανδρός και γυναικός. Αυτή λοιπόν η ένωση, που είναι μια κοινωνία αγάπης, έχει σκοπό της να μην μείνει εκεί, αλλά να δημιουργήσει μια αναγωγή στην αγάπη με τον Θεό. Γιατί η κάθε ψυχή είναι μια νύμφη, είναι η νύμφη ψυχή που πρέπει να συνδεθεί με τον νυμφίον της Χριστόν. Και προσέξτε, η ψυχή, θα το δούμε παρακάτω, θα μιλήσουμε για την ψυχή και το σώμα. Η ψυχή στην ελληνική γλώσσα εκφράζεται με θηλυκού γένους και για τον άνδρα και για την γυναίκα, που δείχνει ότι η ψυχή μου και η ψυχή σου, αδιάφορον αν εγώ είμαι άνδρας και εσύ γυναίκα, δεν διακρίνεται σε φύλο. Μόνο το σώμα διακρίνεται σε φύλο. Η ψυχή είναι άνευ φύλου. Και λέγεται, εκφέρεται με θηλυκό γένος για να δείξει την ένωσή της με τον Ιησού Χριστόν, με τον Ινθίον Χριστόν. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θα έπρεπε να το καταλάβουμε, παιδιά, αλήθεια να το καταλάβουμε και να το νιώσουμε και να το ζήσουμε, να μάθουμε, ίσως από μικρή ηλικία που εσείς είσαστε, ότι ο γάμος δεν αποτελεί ένα σκοπό στη ζωή, αλλά ένα μέσον για κάποιο περισσότερο παραπέρα σκοπό. Πάρα πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, θεωρούν ότι ο γάμος αποτελεί ένα οροθέσιο και ένα σκοπό στη ζωή τους και ότι θα δημιουργεί μια πληρότητα στη ζωή τους, ότι εξεπλήρωσαν ό,τι είχαν να κάνουν στη ζωή τους αν παντρευτούν, και ακόμη κάτι άλλο εάν πετύχουν και στον επαγγελματικό τους τομέα. Αν αυτά τα δύο τα πετύχουν, τότε επέτυχαν το παν. Λένε τώρα μην είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα, τώρα να πεθάνω πια, γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή μου, έκανα οικογένεια, έκανα παιδιά, τα μεγάλωσα, είχα επαγγελματικές επιτυχίες, τι άλλο θέλω στη ζωή μου? Βρε ταλέποροι άνθρωποι, α ταλέποροι άνθρωποι, αυτά αποτελούν το σκοπό της ζωής? Αυτά αποτελούν? Αυτά είναι στοιχεία πρόσκαιρα του παρόντος αιώνος και, όπως σας εξήγησα, αναγωγικά. Ο Θεός δεν έκανε αυτά τα πράγματα για να τον ξεχάσει σε εκείνον, αλλά τα έκανε για να σταθούν κλίμακα, σκαλοπάτια, για να ανεβείς σε εκείνον, ώστε διά του γάμου να ανεβείς σε μια άλλη σχέση, τώρα έχοντας βοηθόν τον άλλον άνθρωπο. Εκείνο που λέγει ένα πολύ ωραίο ποίημα του Βερίτη, πιασμένη χέρι-χέρι που στη θέωση θα μας φέρει. Αυτό είναι. Πιασμένη χέρι-χέρι, είτε στο γάμο είτε σε μια κοινωνία ανθρώπων, που στη θέωση θα μας φέρει. Να φτάσουμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό, γιατί αυτό θα μείνει. Όλα τα άλλα δεν θα μείνουν, όπως τα ξέρετε, ότι με τον θάνατο ο γάμος διαλύει. Αυτό το πράγμα είναι γνωστό. Κοιτάξτε το, με το γάμο διαλύει. Συγγνώμη, με τον θάνατο διαλύει ο γάμος. Τι σημαίνει? Ότι είναι ένα σχήμα. Όπως ακριβώς έχουμε τις νυφάδες του χιονιού. Έχουν σχήματα. Πέφτουν αυτά επάνω και κάνουν τις βάδες του χιονιού. Είναι κρύσταλλα γεωμετρικά, τα ξέρετε από τη φυσική. Και όταν βγει ο ήλιος, λιώνουν και περνούν. Έτσι, παιδιά, είναι αυτά που λέμε τώρα. Αυτό το θέμα άρσεν φίλη είναι ένα σχήμα. Θα μου πείτε, τι σχήμα είναι αυτό? Του παρόντος αιώνος. Δηλαδή, ο Θεός εγνώριζε ότι αυτό το πλάσμα που θα έκανε κατά την εικόνα του, αυτό το πλάσμα θα έπεφτε.
θα ημάρτανε, θα αστοχούσε και θα ξέφευγε από τον προορισμό του και συνεπώς θα απέθνησκε, θα εισήγεται ο θάνατος. Και επειδή ο άνθρωπος, το σύμπαν έγινε για τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι η ολόκληρη δημιουργία θα αιματεούτο. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να αιματεωθεί εκείνο το οποίο δημιουργεί. Δεν θέλει όμως και να αλλάξει. Πω πω καταπληκτικό, σε ποιο βαθμό φτάνει αυτό που λέμε ο Θεός αφήνει τα περιθώρια της ελευθερίας. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν περιορίζει την ελευθερία, ενώ ο Θεός γνωρίζει ότι ο Αδάμ θα πέσει, αλλά τι κάνει? Οικονομεί ένα άλλο σχέδιο. Τι οικονομεί? Οικονομεί το σχήμα άρσενθήλη. Και φυσικά με το σχήμα άρσενθήλη μπαίνει μια ολόκληρη περιπέτεια. Είναι η περιπέτεια της ιστορίας. Ό,τι λέμε ιστορία, τι είναι ιστορία? Πόλεμοι, ανακατοσούρες, ανακατατάξεις των λαών. Όλα αυτά, όλη η περιπέτεια της ιστορίας αρχίζει από το στοιχείο της ελευθερίας. Δεν το βγάζει αυτό, στο αφήνει. Είναι καταπληκτικό. Αλλά αυτό το σχήμα γάμος, άρσενθήλη, δεν μπορεί να μείνει για πάντα. Θα περάσει. Γι' αυτό όταν παιδιά θα αναστηθούν οι νεκροί και θα κρίνει ο Θεός των κόσμων, τους ανθρώπους, τότε δεν θα υπάρχει πια ο γάμος. Δεν θα υπάρχει. Το σχήμα αυτό άρσενθήλη, με τη χρήση του εννοείται, δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό σαφώς ο Κύριος είπε ότι στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι όπως οι άγγελοι. Όταν λέγει όπως οι άγγελοι, δεν εννοεί ότι δεν θα έχουμε ανθρώπινο σώμα, διότι οι άγγελοι δεν έχουν σώμα. Θα έχουμε σώμα, θα αναστηθεί το σώμα μας, αλλά θα ζούμε όπως οι άγγελοι. Και ενώ οι άγγελοι δεν έχουν φύλο γιατί δεν έχουν σώμα, σημαίνει και εμείς θα ζούμε σαν να μην υπάρχει το φύλο. Αυτό το φύλο, άρσεν φύλη. Σαν να μην υπάρχει αυτό το σχήμα. Στη Βασιλεία του Θεού λοιπόν δεν θα υπάρχει. Είναι φανερό ότι συνεπώς ο γάμος είναι ένα σχήμα, αφού με την περιπέτεια αυτή ξαναγυρίζουμε σε εκείνο που αρχικά ο Θεός θα έκανε τον άνθρωπο εάν δεν έπεφτε. Ποιο? Του να μην υπήρχε ο γάμος. Αν μου πείτε, και πώς θα πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι? Α, στο θέμα αυτό ερωτούμε πάντοτε υπό το πρίσμα της πτώσεως. Όπως ο Θεός, παιδιά, έκανε τον πρώτον άνθρωπο, όπως έκανε και τον δεύτερον άνθρωπο, θα μπορούσε να κάνει όλους τους ανθρώπους. Όπως έγιναν και οι άγγελοι. Οι άγγελοι δεν γεννήθηκαν ο ένας από τον άλλον. Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν. Για το Θεό υπάρχει κάτι που είναι δύσκολο ή αδύνατο? Άρα, εάν οι άνθρωποι δεν έπεφταν, ο γάμος δεν θα υπήρχε. Να γιατί, αφού είναι σχήμα του παρόντος αιώνος, δεν πρέπει να στηριζόμαστε και να λέμε ότι είναι το παν στη ζωή μας. Είναι λάθος αυτό όταν το κάνουμε.